Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορμή για να το συζητήσουμε μας δίνει μια νεαρή κοπέλα η οποία ρωτάει να ήταν έρωτας, ενθουσιασμός ή κόλλημα. Όμως μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλους μας, σε όποια ηλικία και αν είμαστε, σε σχέση με το πώς αποτιμούμε τα συναισθήματα μας και τη συνδιαλλαγή που έχουμε κάποιον άνθρωπο φλερτάροντας στην προσπάθεια δημιουργίας μιας σχέσης. Είναι ένα από τα παλιά mail. Αγαπητή κυρία Θέκλα, αγάπη μου, είμαι μια κοπέλα 22 ετών και πριν από λίγε μέρε, δηλαδή πριν ένα χρόνο, ανακάλυψα το κανάλι σα και πραγματικά το λάτρεψα. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια που παρέχετε σε όλου εμά. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αποφάσισα να σα γράψω γιατί η εντό εισαγωγικών σχέση μου με επηρέασε αρκετά. Τη λέει η σχέση μου εντό εισαγωγικών. Α μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Μ' αρέσει αυτό το κατευθείαν στο ψητό. Τα, τα, ορεχτικά και τα αυτά δεν τα πολύ. Και εγώ το στο ψητό κατευθείαν πηγαίνω. Αξίζει να σημειώσω πως το οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχομαι είναι συντηρητικό και η κοινωνία στην οποία βρίσκομαι είναι σχετικά μικρή. Από τότε που ξεκίνησα να σκέφτομαι για τις ανθρώπινες σχέσεις, ήξερα μέσα μου πως αν εγώ βρισκόμουν σε μία σχέση, θα ήθελα να είναι κάτι σοβαρό, που θα κατέληγε στη δημιουργία μιας οικογένειας. Να μελκίσει πρώτα το είναι του ανθρώπου και μετά το ερωτικό κομμάτι που θα ερχόταν σαν επισφράγισμα. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, στη δικιά μου οικογένεια μεγάλωσες. Από τότε που ξεκίνησα να σκέφτομαι τι ανθρώπινε σχέσει, ήξερα μέσα μου πω αν εγώ βρίσκομαι σε μια σχέση, δηλαδή έμαθε, το περιβάλλον σου σου δίδαξε, έμαθε ότι εσύ πρέπει να κάνεις σχέση μόνο για γάμο. Και ότι πρώτα πρέπει να δεις αν είναι κάτι σοβαρό που να καταλήξει σε γάμο και δημιουργία οικογένεια, να σε ελκύσει πρώτα το είναι του ανθρώπου, δηλαδή το αν θέλει στην ουσία να κάνει γάμο και αν είναι σοβαρό, και μετά το ερωτικό κομμάτι που θα ερχόντα σαν επισφράγισμα. Να υποθέσω ότι είναι και θρησκευόμενη οικογένεια, όχι μόνο συντηρητική. Πριν από περίπου 8 μήνε, γνώρισα έναν νεαρό 7 χρόνια μεγαλύτερό μου, συμπαθητικό εξ αρχή. Ο οποίο γνώριζε ήδη το οικογενειακό μου περιβάλλον. Μέχρι τότε δεν έτυχε να βρεθώ σε μια ερωτική παύλα συναισθηματική σχέση. Δύο μήνε μετά, μέσω κοινών φίλων, κανονίστηκε μια εκδρομή με σκοπό εκείνο και εγώ να γνωριστούμε καλύτερα. Η εκδρομή δηλαδή, σαν προξενιό έγινε αυτό. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε τηλέφωνα και μέσα κοινωνική δικτύωση και αφού γυρίσαμε σπίτια μα. Εκείνο μου έστειλε μήνυμα φανερά ενθουσιώδη, λέγοντα πόσο ωραία πέρασε και θέλοντα να ανανεώσει με μια νέα συνάντηση. Και εγώ από τη μεριά μου απάντησα θετικά και κανονίσαμε έπειτα να ξανασυναντηθούμε. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνω δύο πράγματα, να αξίζει 22 και αυτό 29, ε. Πω οι κοινοί μα φίλοι που έκαναν το κονέ, και εσύ χωρί να έχει κάνει ποτέ σου σχέση μέχρι τώρα, δηλαδή παντελώ προτάρα, μου είπαν τα πολλά θετικά του στοιχεία και πως και εκείνο είχε παρόμοιους στόχους και αξίες με μένα. Το δεύτερο είναι πως ο νεαρός, μεταξύ γιατί λες ο νεαρός τη στιγμή που εσύ είσαι 7 χρόνια μικρότερη, μιλάς σαν μεγάλη γυναίκα κόρη, σαν, σαν μικρομέγαλη μιλάς, μου θυμίζει ανησυχητικά τον εαυτό μου στην ηλικία σου, σαν μικρομέγαλη μιλάς. Το δεύτερο είναι πως ο νεαρός σε πρωτύτερο χρόνο είχε μιλήσει με τον αδελφό μου και του είχε πει πως θέλει να κάνει μια σοβαρή σχέση, Μαθαίνοντα αυτά τα στοιχεία, εγώ έγινα άθελα μου θετικά προκατηλημένη απέναντί του. Ε, δηλαδή, έγινε θετικά προκατηλημένη απέναντί του γιατί άκουσε ότι θέλει να κάνει σοβαρή σχέση. Και γιατί σου είπαν οι άλλοι πω είναι πολύ καλό. Θετικά προκαταλαμβανόμαστε προ κάποιον όταν μα το εμπνεύσει αυτό το πράγμα. Μέσα από τι πράξει του και τη συμπεριφορά του και μετά τα λόγια του. Ξεκινήσαμε λοιπόν να μιλάμε μέσω Messenger καθημερινά να λέμε πώς περάσαμε τη μέρα μας και γενικά να ανταλλάζουμε απόψεις και αγαπημένα ενδιαφέροντα, μουσική, βιβλία. Βρεθήκαμε και δεύτερη φορά με τους κοινούς φίλους όλοι μαζί και επί τα μόνη μας. Τώρα στα 22 σου να σου κάνουν προξημείο κοινή φίλη και να βγουν δυο φορέ μαζί σα, δεν ξέρω πολύ συντριπτική. Κύλα, έπεσε! Μιλήσαμε για τα όνειρά μα, τι φιλοδοξίε μα, αλλά και για άλλα θέματα τη επικαιρότητα. Τα όνειρά σα και οι φιλοδοξίε είναι στην επικαιρότητα, κορί. Αλλά και για άλλα θέματα τη επικαιρότητα, να το διαβάσω σωστά. Μιλήσαμε για τα όνειρά μα, τι φιλοδοξίε μα, αλλά και για άλλα θέματα τη επικαιρότητα. Και φάνηκε πω είχαμε κοινού στόχου. Είσαι πολύ στόχο προσιλωμένη για την ηλικία σου, το οποίο είναι ανησυχητικό. Είναι συνταγή για καταστροφή αυτό το πράγμα. Σου το λέω, σαν μαμά, που έχω κόρη που είναι 20 και μισό τώρα και έχω γιο που είναι 23. Ο ίδιο μου αφηγήθηκε πω στι παλαιότερες σχέσει του δεν βρήκε αυτό που ήθελε και πω τώρα έψαχνε μια καινούρια αρχή. Εγώ δεν είπα τίποτα ανάλογο για τον εαυτό μου, αλλά προσπάθησα να του δείξω την ενσυναίσθησή μου. Εσύ τι να του πει, αφού δεν είχε κανένα άλλη σχέση. Θα ήταν καλή ιδέα να του πει: Εγώ δεν έχω κάνει μέχρι τώρα σχέση. Γιατί όχι, να το πει. Πάμε τώρα σε μένα και πώ ένιωθα. Στην αρχή υπήρχε μια συμπάθεια. Οκ. Okay. Έπειτα το μυαλό μου ξεκίνησε να κάνει όνειρα και έτσι άρχισε να το σκέφτομαι όλο και πιο πολύ. Άρχισε να, φαντασι... άρχισε να, φαντασιώνεσαι τη σχέση που θα μπορούσε δυνητικά να έχει με αυτό και να ερωτεύεσαι, να ερωτεύεσαι τη φαντασία σου αυτή που έχει φτιάξει. Ακόμη και τώρα δεν ξέρω αν αυτό που αισθάνθηκα ήταν έρωτα, ενθουσιασμό ή κόλλημα. Δεν ήταν φυσικό αυθόρμητο έρωτα. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν νομίζω. Γιατί μέσα μου πιο πολύ από όλα αισθανόμουν μπερδεμένοι. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένη, δεν νιώθει μπερδεμένη. Νιώθει λυσσασμένη να πα να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, να συνδεθεί μαζί του όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένη. Όταν είσαι μπερδεμένη, σημαίνει ότι προσπαθεί το μυαλό και η λογική να επηρεάσει τα συναισθήματα ή να προκαλέσει συναισθήματα που ήδη δεν υπάρχουν. Τα ερωτικά συναισθήματα υπάρχουν από μόνα του, Είτε έρχονται αυθόρμητα από μέσα μας, είτε δεν υπάρχουν. Να σημειώσω πως το οικογενειακό μου περιβάλλον ήξερε για τη γνωριμία μας και για τις συναντήσεις μας και τα επικροτούσε. Πολύ κακό αυτό. 22 χρόνων κοπέλα και να ξέρει το οικογενειακό σου περιβάλλον ότι βγήκε ραντεβού με κάποιον και να το επικροτεί. Είναι πίεση αυτό το πράγμα. Πίεση για να κάνει σχέση με αυτόν. Οι συναντήσει μα και τα μηνύματα αυξήθηκαν και οι ώρε που περνούσαμε μαζί ήταν όλο ένα και πιο ευχάριστε. Ήταν υποστηρικτικό και πολύ ευγενικό απέναντί μου, με κοπλιμέντα και κοινού μελλοντικού στόχου. Π.χ. Θα ανοίξουμε γραφείο, θα ανοίξουμε γραφείο να ξεκινήσουμε μαζί χορό και εγώ το ίδιο γλυκιά, υποστηρικτική και ευγενική, ανταπέδιδα τα καλά λόγια και τα κοπλιμέντα με ειλικρίνεια. Έρωτα δεν βλέπω πουθενά! Από τι συναντήσει, μα φάνηκε πώ θα ταιριάζαμε μαζί, καθώ είχαμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα και πεπιθήσει. Αφού σα γνώρισαν άνθρωποι που σα είπαν: Έχετε κοινά ενδιαφέροντα και πεπιθήσει, ένα σου είπαν, σε, σε εκπαίδευσαν, σε έμαθαν, σε τρέναραν να θέλει γάμο και παιδιά και οικογένεια και μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Προφανώ τον ίδιο και αυτόν και τον πίεσαν κιόλα. Και πώ η πίεση έχει να το ξέρουν οι οικογένειε και τα οικογενειακά περιβάλλοντα και οι προξενητέ. Ποτέ όμω μέχρι τότε δεν είχαμε μιλήσει ανοιχτά ο ένα για τον άλλο, ώσπου έφυγε για διακοπέ. Όχι μόνο δεν μιλήσατε ανοιχτά, δεν κάνατε κάτι ανοιχτά. Π.χ. δεν λε, σα αγκάλιασε, δεν λε, σα σε φίλησε. Προφανώ ούτε αγκαλιαστήκατε, ούτε φιληθήκατε, ούτε ποιαδήποτε ερωτική κίνηση έκανε ο ένα προ τον άλλο. Εκεί διακόπηκε για λίγο η συνομιλία μα και έπειτα, αφού του επέστρεψε, κατάλαβα πω είχε απομακρυνθεί κάπω και πω φτάναμε σε ένα τέλμα. Μη σου πω ότι στι διακοπέ μπορεί να γνώρισε καμιά κοπέλα με την οποία να ένιωσε συναισθήματα αυθόρμητα και να κατάλαβε ότι μαζί σου πιεζόταν όπω πιεζόσουν και εσύ από του γύρω να νιώσετε πράγματα που δεν υπήρχαν εκεί. Εκεί διακόπηκε για λίγο η συνομιλία μα και επίτα αφού απέστρεψε, κατάλαβα πω είχε απομακρυνθεί κάπω και πω φτάναμε σε ένα τέλμα. Μιλήσαμε κάποιε φορέ και έπειτα αποφασίσαμε να ξανασυναντηθούμε και ήρθε η ματέωση μου είπε πως σε εμά δεν υπήρχε αυτό το πάθος ή φλόγα που είχε με άλλες σχέσεις του και χρειαζόταν χρόνο. Ξαναθυμίζω πως γνώριζε για τις αξίες μου. Τι σημασία έχει αγνώριση για τις αξίες σου. Το πάθος, το πάθος, δεν συμμαζεύεται. Θυμάμαι ένα γνωστό μου ζευγάρι, οι οποίοι τώρα έχουμε δύο μεγάλα, που η κοπέλα είναι και οι δυο πολύ θρήσκοι και οι δυο από πολύ συντηρητικό περιβάλλον, η κοπέλα, ήμουνα μαζί με την κοπέλα σε μια εκδήλωση και τον είδε τον, το κοπέλι. Και μου λέει ποιο είναι αυτό, Της λέω αυτό είναι ο τάδε, ο είναι από την τάδε οικογένεια, είμαστε στην ίδια, στην ίδια κοινότητα. Και μου λέει Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει πολύ. Θέλω να τον γνωρίσω, θέλω να κάνω κάτι μαζί του. Τελικά, μετά από δύο χρόνια, κατάφερε η κοπέλα και τον προσέγγισε, γνωρίστηκε. Ω, μπορεί και ένα χρόνο, έξι μήνε, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, γνωρίστηκαν, βγήκαν ορισμένα ραντεβού και του θυμάμαι να έρχονται επίσκεψη στο πατρικό μου, να κάθονται πάνω στον καναπέ του σπιτιού μα και δυο πολύ σοβαροί, και πολλοί πιστοί Χριστιανοί να κάθονται κολλημένοι ο ένα πάνω στον άλλο και να λένε Θέλουμε να ορίσουμε το γάμο όπως, όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί δεν συγκρατιόμαστε. Yeah. Είχαν κοινέ αρχέ και αξίε και αυτοί, δεν είχαν, δεν είχαν κάνει κανεί από του δύο έξι πριν από το γάμο, όμω μέσα σε ενα μισή μήνα που βγαίνανε δεν συγκρατιότανε. και θέλανε να πάνε να παντρευτούν επειδή υπήρχε πάθο. Στα λεγόμενα το απάντησα με το ναι, συμφωνώ, χρειάζεται χρόνο. Το πάθο δεν θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. το πάθο ή τον το νιώθει από την αρχή, είτε δεν το νιώθει. Ούτε εσύ το ένιωσε όμω, όχι μόνο αυτό. Και δεν εξέφρασα τίποτε άλλο, γιατί όλο αυτό ήρθε κάπω ξαφνικά. Και εκείνη ήταν η τελευταία φορά που ειδωθήκαμε και μιλήσαμε. Στου επόμενου μήνε ανταλλάξαμε ευχέ μέσω μηνυμάτων για τα γενέθλιά μου και για τη γιορτή του και ενημερώσαμε ο ένα τον άλλο για το πώ, πού βρισκόμαστε. Τυπικότητε. Όλο αυτό το διάστημα πάλεψα με τον εαυτό μου. Προσπάθησα να βρω τι είχα κάνει λάθο. Πού στράβωσε, μα δεν βρήκα απάντηση. Αγάπη μου, δεν έκανε τίποτα λάθο. Απλώ δεν κάνατε κλικ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έκανε απολύτω τίποτα λάθο. Ούτε εσύ τον γουστάρισε, ούτε αυτό σε γουστάρισε. Ξεκάθαρα. Από την αρχή είχα ένα φόβο, ίσω το φόβο του προτάρη, του αγνώστου, τι θα συμβεί, θα του αρέσω, θα μου αρέσει. Στη συνέχεια αυτό ο φόβο, η ντροπή ίσω που ένιωθα, μια και βρισκόμουν για πρώτη φορά σε τέτοια κατάσταση, αλλά και η δική του στάση που δεν ήταν 100% ξεκάθαρη, με έκανα να είμαι μαζεμένη και να μην εκφραστώ, για παράδειγμα, να του πω ότι μου αρέσει. Μαγάπη μου, σου άρεσε. Σου άρεσε η ιδέα που έχει δημιουργήσει στο μυαλό σου γι' αυτό. Ο έρωτα είναι τόσο ορμητικό που δεν σε αφήνει, σε σπρώχνει να κάνει και πράγματα που δεν θα τα κάνει λόγω χαρακτήρα. Δηλαδή να πα να μιλήσει για τα συναισθήματά σου σε κάποιον που μπορεί ο χαρακτήρα σου να μην είναι να είσαι τόσο εκφραστική. Και όταν τελικά έφτασε στο τέλμα η κατάσταση, οι σκέψει αυτέ άρχισαν να διονκώνονται και να με επηρεάζουν καθημερινά και ξεκίνησα να διερωτώ με για τον εαυτό μου τι θα κάνω στο μέλλον, θα μπορέσω να σταθώ σε μια άλλη σχέση μελλοντικά. Εκτό από αυτό, σκέφτηκα πώ θα το βίωνε και εκείνο όλο αυτό, ίσω και ο ίδιο να βρισκόταν σε μια παρόμοια θέση με μένα και να μην ήξερε πώ να το είχε διαχειριστεί. Fast forward στο τώρα, τώρα. Fast forward στο τώρα, ακριβώ τέσσερι μήνε μετά την τελευταία μα συνάντηση. Και εκεί που είχα βρει την ειρήνη μέσα μου, με τυχαία στον ίδιο χώρο. Εγώ προσπάθησα διακριτικά να τον αποφύγω, μα εκείνο ήρθε και με χαιρέτησε πολύ ένθερμα και με ρώτησε πού, πώ βρίσκομαι και εγώ έπραξα το ίδιο. Μετά από αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία μα, μου είπε πω θέλει να ξαναβρεθούμε και όποτε θέλω και μπορώ να του πω. Και να που άναψε ξανά το φυτίλι μέσα μου, να που άρχισα ξανά να ασχολούμαι μαζί του και τώρα να σκέφτομαι μήπω τελικά να ήθελε το χρόνο του και να έχει αποφασίσει. Μήπω τελικά έβγαινε με κάποια άλλη τότε και τελείωσε εκείνη η σχέση του και τον μπρίζουν για από το σπίτι, γιατί δεν βγαίνει με αυτή την καλή την κοπέλα και σου λέει Α. Μήπω έχει αρχίσει τον κόστινγκ. Τον κόστινγκ το είχε αρχίσει όταν τι είχε εγκαταλείψει. Αυτό τέσσερι μήνε σου είχε κάνει Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Όπω και τότε ήμουν μπερδεμένη, έτσι και τώρα. Να του δώσω μια ευκαιρία. Εγώ τι θέλω πραγματικά. Εσύ τι θέλει πραγματικά, αυτή είναι το ερώτημα. Mm. Και να που εδώ βρίσκω σοφά τα λόγια σα, ίσω ακόμη να περνάω την εφηβεία που λέτε και γι' αυτό να αισθάνομαι έτσι. Ό,τι περνά την εφηβεία την περνά, αλλά νομίζω ο λόγο που αισθάνεσαι έτσι είναι γιατί δεν είσαι ερωτευμένη με αυτό το αγόρι. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων και σα εύχομαι καλή συνέχεια στο μεγάλο έργο που κάνετε. Αγάπη μου, έκανα ένα χρόνο να σου απαντήσω, απολογούμε. Ε, ίσως να μα στείλει update άμα δει το βίντεο. Ε, αυτό που θέλω να πω για όλους μας, αφορμόμενοι, αφορμόμενη από τη δική σου ιστορία, είναι ότι, ότι όταν βρισκόμαστε σε στιμμένα ραντεβού, είτε τα στιμμένα ραντεβού είναι ε, όπως το δικό σου, που η οικογένεια σου γνώριζε την οικογένεια του, που είχατε κοινού φίλου και κανόνισαν να πάτε μια εκδρομή μαζί για να γνωριστείτε, ή όταν μπαίνουμε online σε έναν dating site και κλείνουμε ένα ραντεβού στα τυφλά από το Ιντερνετ, που πάλι είναι στημένο ραντεβού, όταν πάμε σε εκείνο το ραντεβού, πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα εάν μα ελκύει ο άλλο αυτό, εάν μα κάνει κλικ. Όσο καλά στοιχεία και να φαίνεται πως έχει ο άλλος, όσο καλές περκαμινές και να έχει, όσο, όσο καλές συστάσεις και να έχει, όσο καλές προθέσεις και να έχει, αν δεν μας κάνει κούκου μαζί του, αν δεν μας κάνει κλικ, αν δεν μας ενθουσιάσει ερωτικά, δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Έχω δει πολλές περιπτώσεις και πολλά περιστατικά ανθρώπων που μπήκαν σε χλιαρές σχέσεις, σε σχέσεις που δεν ήταν ε, θερμές ερωτικά, που δεν είχα μέσα το ερωτικό πάθος, και ταλαιπωρήθηκαν και ο ένα και ο άλλο γιατί ήταν καλή περίπτωση ο ένα, ήταν καλή περίπτωση ο άλλο, και αλληλοπάρθηκαν μεταξύ του και βασανίστηκαν. Γιατί είναι βασανιστική η ζωή χωρί έρωτα. Σου το λέω και εσένα, το λέω να τα ακούσουμε κι εμεί οι μεγαλύτεροι. Ότι αν δεν υπάρχει το ερωτικό στοιχείο, αυτό το οποίο μα δίνει την ορμή να μα να, 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 να πρόχνει, να επιδιώξουμε να είμαστε με κάποιον άνθρωπο όσο καλή περίπτωση και αν ακούγεται, δεν είναι καλή ιδέα να προχωρήσουν. Και αυτό που θα πω σε ένα φίλη είναι πρόσεξε λίγο, είσαι πάρα πολύ νεαρή, είσαι πάρα πολύ μικρή, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τις απόψεις του περιβάλλοντος σου και της οικογένειας σου και θα σε συμβουλέψω ως παθούσα ίδια να μην προχωρήσεις σε γάμο σε αυτή την ηλικία, μετά τα 26 σου. Μετά που θα τελειώσει η εφηβεία σου, μετά που θα έχεις ανακαλύψει πια πραγματικά είσαι εσύ, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάθεις όπως έπαθα και εγώ τότε, που πήγα και παντρεύτηκα πολύ μικρή, σε ηλικία 21 έτους, αρβωνιάστηκα στα 20 και παντρεύτηκα στα 21, και μετά μεγαλώνοντας και οριμάζοντα, και εγώ και ο πατέρας των παιδιών καταλάβαμε ότι δεν ταιριάζαμε για ζευγάρι, καταλάβαμε ότι ε, πήραμε μια απόφαση πολύ ανώριμη, επηρεασμένη και δυο από τα περιβάλλοντα μας και ταλαιπωρηθήκαμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Μ? Με αγάπη στο λέω, μην παρεξηγήσεις. Ε, μην, και μην ανησυχεί πώ θα είσαι στο μέλλον και θα τα καταφέρει σε μια σχέση. Αυτό το πράγμα δεν ήταν σχέση. Αυτό ήταν ένα προξενείο που πήγε πολύ καιρό. Σχέση δεν ήταν. Όταν θα έχει πραγματική σχέση, που ήδη μπορεί να έχει τώρα ένα χρόνο μετά, θα δει ότι δεν έχει κάνω για σχέση ή δεν κάνω για σχέση. Έχει γουστάρω για σχέση ή δεν γουστάρω για σχέση. Μόνο άμα γουστάρουμε κάνουμε σχέση. Και φυσικά είναι απαραίτητο να γουστάρει και ο άλλο. Φιλιά.